Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub για ακόμη μια φορά. Κύριε Ατσαλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές μας. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύσατε μου έδωσε την ιδέα να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση για τα επίκαιρα θέματα που έχουμε στη διεθνή πολιτική. Ο τίτλος είναι «Γιατί η Γαλλία αντιδρά εναντίον της Ρωσίας» και δικαιολογείται την σπουδή του Μακρόν να βοηθήσει την Ουκρανία, να στείλει στρατεύματα, να στείλει οπλισμό, αλλά στο άρθρο σας έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ξεκινάτε αυτή τη διαδρομή που φτάνει μέχρι το σήμερα από το 15ο αιώνα, από τότε δηλαδή που ξεκινάνε μέσω της απεικιοκρατίας τα γαλλικά συμφέροντα στην Αφρική, στην περιοχή του Σαχέλ, και αυτό το φέρνετε περιγραφικά μέχρι τις μέρες μας στο διεθνές πολυπολικό σύστημα που έχουμε, και από εκεί ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση ακολουθώντας την ίδια δρομή που διατυπώσατε και στο άρθρο σας. Ναι. Εμείς δρόμενοι εξαιτίας της οικονομικής προσέγγισης του θέματος, προσπαθώντας να δούμε πού κινείται περίπου το χρήμα, έτσι όταν το λέμε απλά, στην ανάλυση των δεδομένων μας καταλήξαμε ότι από τότε που έγινε ο επικισμός ουσιαστικά των πολλών χωρών της Αφρικής, κυρίως από τους Ευρωπαίους, υπήρξε μία, ας το πούμε, εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών αυτών των χωρών, επειδή οι χώρες αυτές ακόμα και σήμερα δεν έχουν την οργάνωση και τους ηγέτες με το όραμα για να οργανώσουν αυτές τις χώρες και να αξιοποιήσουν τον πλούτο τους, διότι είτε έχουν δικτακτορίες, είτε έχουν καθεστώτα τα οποία πολλές φορές είναι διεφθαρμένα, και όποιο πλούτος και να συγκεντρωθεί εκεί δεν φτάνει στο λαό, και βλέπουμε δυστυχώς μεγάλη δυστυχία κυρίως στις χώρες του Σαχέλ. Εκεί να πούμε ότι χώρες όπως το σημερινό Μαλί, υπήρχε μια πόλη τότε, η Τιμπουκτού, το Τιμπουκτού, όπου εκεί παλαιότερα στο 14ο αιώνα ο ηγέτης τους, ο Μάνσα Μούσα, θεωρούνταν ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου που έζησε ποτέ, διότι από εκεί μετέφερε χρυσό, ελεφαντόδοτο και το εμπόριο των σκλάβων προς στα βόρεια, προς την Ευρώπη, και αυτό γινόταν μέσα από καραβάνια που περνούσαν μέσα από τη Σαχάρα, καθώς τότε δεν είχαν αναπτυχθεί λιμάνια κατά μήκος της Αφρικής. Μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πολλές από αυτές τις χώρες άρχισαν να ζητούν την ανεξαρτησία τους από τους Ευρωπαίους, και πολλές χώρες πήραν την ανεξαρτησία τους, αλλά η Γαλλία, προκειμένου να κρατήσει τα ενία μιας μεγάλης δύναμης, έκανε ένα έξυπνο κόλπο, θα μπορούσαμε να πούμε, εισάγοντας ένα νόμισμα, το αφρικανικό φράγκο, το οποίο είχε διπλάσια τιμή από το γαλλικό φράγκο, και με τον τρόπο αυτό κατάφερνε οι χώρες αυτές, που σήμερα έχουν περίπου 14 χώρες αυτό το γαλλικό φράγκο, αλλά τώρα τελευταία αρκετές προσπαθούν να απεξαρτηθούν. Αυτές οι χώρες λοιπόν μπορούσαν και εξήγαγαν την Αγγλία στη Γαλλία, και εισήγαγαν από τη Γαλλία με ένα νόμισμα σταθερό που δεν το χτύπαγε ο πληθωρισμός. Το νόμισμα αυτό διαχειρίζεται και τυπώνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, και κρατώντας σταθερή την ισοτιμία, χωρίς να γίνονται υποτιμήσεις, ήταν πολύ εύκολο να πουλάνε προϊόντα στους Γάλλους, αλλά για να πουλάνε προϊόντα σε άλλες χώρες, τα προϊόντα τους, επειδή ήταν υπερτιμημένος σε διπλάσια τιμή από το γαλλικό φράγκο, αυτό το αφρικανικό φράγκο, ήταν πολύ ακριβό για τις τρίτες χώρες. Οπότε ουσιαστικά με αυτόν τον μηχανισμό περιοριζόταν οι συναλλαγές
μόνο μεταξύ Γαλλίας και των χωρών αυτών. Κάποιες χώρες που αποφάσισαν και έφυγαν κάποια στιγμή από το νόμισμα αντιμετώπισαν τεράστιο πληθωρισμό. Όλο αυτό που περιγράφεται τώρα είναι στα πλαίσια της αποικιακής πολιτικής, γιατί αν υπήρχε, αν είχαν, ας πούμε, δεν ήταν τόσο σκληρό το νόμισμα, θα μπορούσαν να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, οπότε η εξέγερση, η ανεξαρτησία θα έρχονταν πιο γρήγορα, αν καταλαβαίνω καλά. Κατά μία έννοια, ναι, αλλά πάλι δημιουργούνται άλλα προβλήματα του πληθωρισμού. Αν δεν γίνεται σωστή διαχείριση του χρήματος, ανεξάρτητα από ποια κυβέρνηση είναι, πάλι καταστρέφει το λαό σε βάθος χρόνου. Εκείνο που έχει σημασία είναι η ορθή διαχείριση των χρηματοοικονομικών μιας χώρας. Και αυτό πιθανόν να επιτάχυνε, όπως λέτε, την ανεξαρτησία τους, αλλά μετά το 1945 σχεδόν όλες αυτές οι χώρες πήραν ανεξαρτησία, αλλά σε ένα μεταπικιακό καθεστώς όλες αυτές τις χώρες κράτησαν αυτό το νόμισμα, που ήταν και η επιθυμία της Γαλλίας, αφού χάνει τις αποικίες, τουλάχιστον να κρατήσει το νόμισμα, διότι με αυτόν τον τρόπο κατάφερε η Γαλλία και είχε φθηνές πρώτες ύλες και κυρίως ουράνιο, για παράδειγμα, που είχε ανακαλυφθεί σημαντική ποσότητα στον Ήγηρα, και επειδή η Γαλλία το 65% της ενέργειάς της το παράγει από πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι οποίες θέλουν μεγάλες ποσότητες ουρανίου, έτσι σήγαγε το ουράνιο από την Ιγυρία σε μια πολύ χαμηλή τιμή έναντι των άλλων χωρών. Και γι' αυτό η Γαλλία είχε αναπτύξει τόσο μεγάλο πρόγραμμα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και δεν αντιμετώπισε και μεγάλες αυξομοιώσεις της ενέργειας το 2022 που είχαμε τις τεράστιες τιμές ενέργειας. Οπότε, εκτός τώρα από το ουράνιο και πολλά άλλα προϊόντα όπως χρυσός, κακάο, καφές κτλ. Εξαγόταν κυρίως προς τη Γαλλία σε πολύ φθηνότερες τιμές λόγω της ισοτιμίας του αποικιακού φράγκου με τον γαλλικό φράγκο έναντι των άλλων χωρών. Όταν ήρθε το ευρώ, συνέχιζε να υπάρχει αυτό το νόμισμα σε μια σχέση ανταλλαγής σχεδόν 1 με 6,5 αποικιακά φράγκα και συνέχισε πάλι να έχει τα ωφέλη εκτός από τη Γαλλία και η Ευρώπη, που ήταν για αυτές τις χώρες και πάλι για όλες τις χώρες ευρωπαϊκές ήταν φθηνότερες οι εισαγωγές πρώτων υλών από αυτές τις χώρες που είχαν υιοθετήσει το νόμισμα. Με αυτό το τώρα που περιγράφεται φτάνουμε και στο σήμερα και έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη. Θέλω τώρα να μας πείτε, αφού όλο αυτό ολοκληρώνεται σε ένα διεθνή ανταγωνισμό στο πολυπολικό σύστημα, όπως είπαμε, με ποιο τρόπο αρχίζουν και από ποια στιγμή να συγκρούονται τα γαλλικά συμφέροντα που έχουν ρίζα από τον 14ο-15ο αιώνα που αναφέρατε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή με τη Ρωσία, που εκεί βάζεται την εμπλοκή της Βάγνερ και τους στόχους που είχε η Ρωσία σε αυτή την περιοχή. Ναι. Μετά την Αραβική Άνοιξη και μετά την πτώση της Λιβύης, οι Λίβοι είχαν εκπαιδεύσει ένα μέρος της φυλής των Τουαρέκ που έμεναν εκεί στο Μάλι, τους είχαν εκπαιδεύσει με όπλα κτλ. Και είχαν αποκτήσει μια στρατιωτική ισχύ. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν κατέρευσε το Καντάφι, γύρισαν πίσω στο Μάλι και κατέκτησαν τη βόρεια πλευρά στο Μάλι. Ήρθαν όμως το ISIS, το Ισλάμ, το οποίο εκδιώχθηκε τότε από την Συρία με τις μάχες που γινόταν εκεί, κυρίως από τους Ρώσους και από τους Κούρδους της Τουρκίας και του Ιράκ, και βρήκαν ως καταφύγιο τις χώρες του Μάλι, του Νίγηρα και της Μπουρκίνα Φάσο και έκαναν εκεί την Ισλαμική Επανάσταση.
έχοντας ως σκοπό να εκδιώξουν τους Γάλλους από εκεί και να καρπώνονται αυτοί το χρυσό κυρίως, που ήταν μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του ISIS. Και με αυτό βέβαια μια παρένθεση να κάνω, ότι αυτό είναι κάτι ειδικό, αλλά το γενικό πλαίσιο στην Αφρική είναι ότι το Ισλάμ, ας πούμε, εξαπλώνεται με αλματώδη πρόοδο. Ναι, και κυρίως το ISIS σε όλες αυτές τις φτωχές χώρες, και επειδή υπάρχουν πλούσιες πηγές εκεί, δεν υπάρχουν στρατοί, είναι εύκολο να αποκτήσουν αυτό το πλούτο. Και αυτό συνέβη ουσιαστικά, και άρχισε η Γαλλία να χάνει πάρα πολύ από αυτό το πλούτο σταδιακά, να περνάει στα χέρια του ISIS, μέχρι που το 2017 η Αφρικανική, η Κεντρική Αφρικανική, η Κεντρική Αφρική, το κράτος της Κεντρικής Αφρικής, είχε καλέσει τη Βάγνερ, τον ιδιωτικό στρατό της Ρωσίας, και τους βοήθησε να αντιμετωπίσει εκεί τους αντάρτες. Στη συνέχεια και άλλες χώρες όπως ο Νίγηρας, η Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι φώναξαν τους Ρώσους και εγκαθίδρυσαν ουσιαστικά δικτακτορίες, τις οποίες τις προστατεύει και τις επιβάλλει η Βάγνερ. Και έτσι τώρα η Βάγνερ έχει αποκτήσει πρόσβαση στο χρυσό, και από αυτό το χρυσό μεταδοτείται ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Αυτό έχει συνέβει και επεκτείνεται και στις άλλες χώρες του Σαχέλ, που ζητάνε την υποστήριξη της Βάγνερ, που πρέπει να πούμε εδώ ότι μετά το θάνατο του Πρικοζίνη, η Βάγνερ έχει περάσει στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και έχει ονομαστεί Αφρικανικό Σώμα. Το σχετίζεται, επειδή όλο αυτό που περιγράφεται τώρα, το ISIS με αυτό τον ταχύρυθμο που διείσδυσε στην Αφρική και όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράψατε, εποφθαλμιούσε σίγουρα και στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στο χρυσό, που συναντάει τα ρώσικα συμφέροντα για δεύτερη φορά. Ένα ήταν με τον Άσαντ στη Ρωσία, που τους εκδίωξαν σε συνεργασία με τους Κούρδους που είπατε, και τώρα η Βάγνερ είναι για δεύτερη φορά στον δρόμο τους. Συνδέεται το περιστατικό που έγινε στη Ρωσία, η σφαγή στη συναυλία? Εντάξει, προφανώς υπάρχει μία σύνδεση, διότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή στερεί από το ISIS και από τα απομεινάρια της Αλ-Κάιντα σημαντικές πηγές, κυρίως ο χρυσός, αλλά και άλλα ορυκτά, τα οποία την παραγωγή την προστατεύει και την επιβλέπει αυτή τη στιγμή η Ρωσία μέσω του Αφρικάνικου Σώματος, της πρώην Βάγνερ. Οπότε, επειδή το ISIS δεν είναι υπέρ εθνοτήτων και κρατών και μιλάει για μια ουμανιστικό κράτος, παγκόσμιο κράτος χωρίς σύνορα, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και τώρα το από πού κάποιος ενήργησε ή από πού προέρχεται ή από ποια μέρη πέρασε, εφόσον είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα, όλα αυτά τα γεγονότα είναι συμπυνωνούντα. Επίσης, βλέπουμε ότι η Αφρική, η Γαλλία, παρόλο τις προσπάθειες που έχει κάνει και το στρατό που πήγε πολλές φορές σε αυτές τις χώρες, ο στρατός εκδιώχθηκε εντελώς και εκδιώχθηκε από τις δικτακτορίες τις οποίες υποστήριξε η Βάγνερ, και φυσικά υπάρχει η εναντίωση της Γαλλίας κατά της Ρωσίας, και ακούμε πολύ συχνά τον Μακρόν να σκέφτεται να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία για να την υποστηρίξουν στην αντιπαράθεσή της με την Ρωσία. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, και επειδή μιλάμε για χρήματα, και μάλιστα πολλά χρήματα και σημαντικά οικονομικά συμφέροντα, οι γεωπολιτικές κινήσεις
συνήθως επιβάλλονται και προτεραιοποιούνται εξαιτίας των οικονομικών ωφελών, τα οποία συνήθως δεν τα βλέπουμε με την πρώτη ματιά και χρειάζεται αρκετή ανάλυση των δεδομένων και των στοιχείων για να καταλήξουμε για τα ακριβή κίνητρα που υπάρχουν πίσω από πολλές ενέργειες. Σκεφτείτε η Γαλλία να χάσει όλες αυτές τις χώρες, οι οποίες αυτές οι τρεις που είπαμε, η Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι και ο Νίγηρας, κάνουν ένα συνασπισμό μεταξύ τους ήδη για παροχή και στρατιωτικής βοήθειας και εκδιώχνουν και τους Αμερικανούς που έχουν μία βάση εκεί στο Νίγηρα και μάλιστα πρόσφατα δεν θέλησαν ούτε καν να συναντηθούν να συζητήσουν κάποιες εναλλακτικές για τη βάση τους. Οπότε βλέπουμε ότι και η Ρωσία αναζητούσε πόρους, διότι οι πόροι της Ρωσίας είναι περιορισμένοι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ως οικονομική δύναμη είναι στα επίπεδα της Ισπανίας περίπου και με τόσες απώλειες που έχει αυτή τη στιγμή σε χρηματικούς πόρους για να συντηρεί αυτό τον πόλεμο, από κάπου πρέπει να βρει χρήματα. Οπότε και ιδιαίτερως αυτή την εποχή και ιδιαίτερως κυρία Θαλάκη, που λόγω της αστάθειας έχει εκτιναχτεί και η τιμή του χρυσού στα ύψη. Ακριβώς και εξαιτίας της αστάθειας και άλλοι λόγοι, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι τα χρήματα αυτά, ενώ κάποια στιγμή τα καρπωνόταν η Γαλλία, συνέχεια τα καρπωνόταν το ISIS και τώρα η Ρωσία. Και υπάρχει μια διαμάχη εκεί μεταξύ αυτών των δυνάμεων, τις οποίες τις βλέπουμε και μεταφέρονται σε άλλα επίπεδα και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Πάντως αυτός η ενίσχυση της ελληνογαλλικής συμφωνίας, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη, έφτασε σε τέτοια επίπεδα επειδή έβλεπε και την Τουρκία μετά από ένα διάστημα να θέλει να μπει σε αυτό το πεδίο συμφερόντων που η Γαλλία παραδοσιακά έχει τόσα χρόνια. Είναι πολύ σωστή η σκέψη σας, γιατί ξέρετε, στην διεθνή σκακέρα είναι σαν να ζούμε σε μία ζούγκλα. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα, δεν υπάρχουν φιλίες. Και επειδή πίσω από το Ισλάμ βρίσκεται η Τουρκία, είναι σωστός ο συλλογισμός σας. Και η πρωτοβουλία του Μακρόν να στηρίξει την Ελλάδα σε μια ενδεχόμενη απειλή. Μάλιστα. Κύριε Ατσαλάκη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.